Γεια σας! Σήμερα θα ξεκινήσουμε το μάθημά μας αναλύοντας τη θεωρία του Krav Maga. Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την πρώτη θεμελιώδη αρχή του Krav Maga, η οποία μας λέει ότι η μέθοδος στηρίζεται στα ενστικτόδια αντανακλαστικά. Μια κατάσταση δηλαδή που το ίδιο το σώμα αυτόματα θα επιλέξει ως απάντηση σε μια πιθανή απειλή ή επίθεση. Η εμπειρία μας έχει διδάξει ότι σε καταστάσεις υψηλού στρες και ψυχολογικής πίεσης είναι αδύνατον να εκτελεστούν τεχνικές ή τακτικές οι οποίες δεν βασίζονται σε ενστικτόδεις αντιδράσεις. Για τον λόγο αυτό, όλες οι τεχνικές αυτοάμυνας του Krav Maga έχουν ως πρώτη αντίδραση μια κίνηση που αυτόματα και ενστικτοδός το σώμα τους θα επέλεγε. Γνωρίζουμε ότι το σώμα μας είναι πρικισμένο με κάποιες ενστικτόδεις αντιδράσεις για να μπορεί να προστατευθεί. Παραδείγματος χάρη, εάν κάτι πάει να χτυπήσει το κεφάλι μας, ενστικτοδός θα σηκώσει τα χέρια μας ψηλά. Εάν κάτι μας πάει να μας πνίξει, ενστικτοδός θα προσπαθήσουμε να πάρουμε αέρα. Εάν πάμε να πέσουμε μπροστά, ενστικτοδός θα βάλουμε τα χέρια μας. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι με βάση τις ενστικτόδεις αντιδράσεις να χτίζουμε και να δημιουργούμε τεχνικές. Δηλαδή, έναν σωστότερο τρόπο που να μπορέσουμε να αντιδράσουμε για να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Δηλαδή, να βάλουμε το χέρι μας στη σωστή γωνία όταν κάτι πάει να χτυπήσει το κεφάλι μας, να φέρουμε τα χέρια μας στη σωστή θέση όταν κάποιος πάει να μας πνίξει ή να βάλουμε τα χέρια μας στη σωστή θέση όταν κάποιος μας πρόξει και έχουμε σκοπό να πέσουμε μπροστά. Όταν η εκπαίδευσή μας βασίζεται σε αυτές τις αρχές και οι τεχνικές και οι τακτικές μάχες που διδασκόμαστε έχουν αυτές τις αρχές, τότε μιλάμε για Krav Maga αυθεντικό. Στη διαφορετική περίπτωση, δεν μιλάμε για Krav Maga. Όταν οι τεχνικές είναι πολύπλοκες, κονσερβοποιημένες, δυσνόητες και δύσκολες, τότε δεν μιλάμε για αυτό το οποίο το Krav Maga πρεσβεύει. Δηλαδή, ένα άμεσο, εύκολο, κατανοητό και αποτελεσματικό σύστημα αυτοάμυνας. Ευχαριστώ πολύ.